ο πρωτογενής τομέας διαχρονικά έχει τα προβλήματα του. Δηλαδή, ο πολυτεμαχισμός, η ανομβρία, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που έχουμε στην Κύπρο είναι διαχρονικά προβλήματα. Έρχεται η κρίση του πληθωρισμού και του πολέμου που ανέβασε τα έξοδα όπως των λιπασμάτων, των πρώτων υλών, των σιδηρών και επιπρόσθετα έχει να αντιμετωπίσει τώρα και την πράσινη συμφωνία από την Ευρώπη η οποία απαιτεί καλύτερη διαχείριση του νερού, των αποβλήτων και μείωση των εκπομπών αερίων. Οπότε έχει αρκετές προκλήσεις ο τομέας. Τι συμβαίνει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων? Το κράτος με τα σχέδια επιδότησης 450 εκατομμυρίων για τον πρωτογενή τομέα προσπαθεί να βοηθήσει και οι τράπεζες και ειδικά η ελληνική τράπεζα είναι αρρωγός αυτών των σχεδίων και συγχρηματοδοτεί μαζί όποτε χρειάζεται για να πετυχαίνουν οι επιχειρηματίες το στόχο τους στην ανέλυξή τους. Η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προκλήσεις εκτός των χρόνιων διαθεωτικών προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει, όπως η μείωση της γεωργικής γης, ο πολυτεμαχισμός, το υψηλό κόστος ενέργειας, η έλλειψη νερού για άρδρευση και το μικρό μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Έχει αντιμετωπή με νέες προκλήσεις όπως το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, με κύριες συνιστώσεις την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση των βροχοπτώσεων, με τη φιλοπεριβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορθώς συνδέει το πρωτογενή τομέα με το περιβάλλον, ταυτόχρονα όμως αφήνει εκτεθειμένους τους παραγωγούς μας στον αθέμητο ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Επίσης, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη μείωση των αντιβιωτικών και των φυτοφαρμάκων στη γεωργία δημιουργούν νέα δεδομένα και καλούνται οι παραγωγοί να εφαρμόσουν νέες πολιτικές παραγωγής και ορθής γεωργικής πρακτικής για να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά. Για αυτόν τον λόγο αυτό απαιτείται άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, νέων πολιτικών και αλλαγή φιλοσοφίας από όλους τους εμπλεκόμενους, κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικό τομέα και τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε να καταστήσουμε το πρωτογενή μας τομέα βιώσιμο και ανταγωνιστικό. Ο κόσμος θέλει να ξέρει από πού προέρχεται το φαγητό που καταναλώνει και επίσης πώς παράγεται αυτό το φαγητό. Επίσης, ο ρόλος του κτηνοτρόφου τα τελευταία χρόνια έχει παρεξηγηθεί και βρίσκεται αντιμέτωπος με διάφορες συζητήσεις σχετικά με την ευημερία των ζώων και του περιβάλλοντος. Και εμείς ως εταιρεία, η Σμυρίλης Jersey και η Σμυρίλης Trading, προσπαθούμε να φέρνουμε καινοτόμες λύσεις στον τομέα για να βρίσκουμε μια κοινή επικοινωνία μεταξύ της κοινωνίας και του κτηνοτρόφου. Στα Μεταλλιακά Λευκοσίας προσφέρουμε ένα πρόγραμμα φοιτητής, ένα πρόγραμμα σπουδών γαλακτοκομεία-τυροκομεία, όπου οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να μάθουν ότι οτιδήποτε αφορά τη γαλακτοκομεία-τυροκομεία είναι ένα διετές πρόγραμμα πιστοποιημένο από τον ΔΥΠΑΕ. Τελειώνοντας, οι σπουδαστές έχουν ευκαιρίες για άμεση εργοδότηση σε εταιρείες που παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα. Η ζήτηση για τους συγκεκριμένους σπουδαστές είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι ευκαιρίες εργοδότησης τους είναι άμεσες.